Τα Χανιά δεν θα πρέπει να χάσουν την ευκαιρία που δίνει ο νόμος 4692 του 2020 για την ίδρυση και λειτουργία πρότυπων ή και πειραματικών σχολείων, καθώς τα πλεονεκτήματα θα είναι πολλά και σημαντικά, όπως επισημαίνει ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Βασίλης Δηγαλάκης. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία, την οποία σε άλλε περιοχέ τη Κρήτη και τη υπόλοιπη χώρα οι τοπικέ κοινωνίε έχουν ήδη αξιολογήσει ω και επιχειρούν να αξιοποιήσουν προ συνολικά τη κάθε σχολική κοινότητα. Στο νησί μα ε, λειτουργούν πρότυπα και πειραματικά στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και αυτή την περίοδο το Υπουργείο έχει εκδηλώσει μια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντο για σχολικέ μονάδε. Η πρόταση για τη λειτουργία ενό σχολείου ω πρότυπου ή ω πειραματικού μπορεί εκ του νόμου να γίνει είτε με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ή με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευση τη Πρωτοβάθμιας ή τη Δευτεροβάθμιας κατά περίπτωση. Μπορούν να πάνε μαθητέ από φτωχέ οικογένειε, και να σπουδάσουν σε αυτά τα σχολεία. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία. Στα σχολεία αυτού του τύπου αναπτύσσονται ερευνητικέ, δημιουργικέ δράσει και εφαρμόζονται πιλωτικά προγράμματα σπουδών, μέθοδοι διδασκαλία, νέο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, νέα διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και καινοτόμε διδακτικέ πρακτικέ. Δημιουργούνται όμιλοι δημιουργικότητα και καινοτομία, στου οποίου μπορούν να συμμετέχουν μαθητέ και από άλλα σχολεία τη δημόσια εκπαίδευση. Παρέχεται η δυνατότητα επιμόρφωση όχι μόνο στου εκπαιδευτικού των πρότυπων και των πειραματικών σχολείων, αλλά και στου εκπαιδευτικού όλων των σχολικών μονάδων τη περιοχή. Οι νέοι μαθητέ τοποθετούνται μετά από αίτησή του είτε με κλήρωση στα πειραματικά σχολεία, είτε μετά από εξετάσει στα πρότυπα σχολεία. Πειραματικά και τα πρότυπα διασυνδέονται με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και στην πόλη μα έχουμε το Πολυτεχνείο, έχουμε το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή, εξ όσων γνωρίζω, ο Διευθυντή Δευτεροβάθμια έχει κάνει αυτό αίτηση για γυμνάσιο, ε, για το πρώτο γυμνάσιο. Υπάρχει αίτηση για να γίνει πειραματικό το νηπιαγωγείο στον Ταβρονίτη. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτά τα σχολεία, εάν το επιλέξουν, παραμένουν για δύο χρόνια και υποστηρίζονται, αν χρειάζεται, με κατάλληλα σεμινάρια. Μετά, εάν επιθυμούν να παραμείνουν, αξιολογούνται από τριμελέ Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Σχολείου, που αποτελείται από το Διευθυντή, το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και από ένα μέλο Ελληνικού ΑΕΗ. Αν για τον ΑΒ λόγο, είτε γιατί αν δεν αξιολογηθεί θετικά, είτε. Ε, αν δεν επιθυμεί, τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε άλλα σχολεία τη περιοχή. Μάλιστα, λόγω του μειωμένου διδακτικού ωραρίου που προβλέπεται για του εκπαιδευτικού των πρότυπων και πειραματικών σχολείων, λόγω συμμετοχή σε ομίλου δημιουργικότητα και καινοτομία, πρακτικέ ασκήσει φοιτητών, δειγματικέ διδασκαλίε, προγράμματα καθοδήγηση και άλλα, θα υπάρξει ανάγκη για απασχόληση επιπλέον εκπαιδευτικών στα σχολεία αυτά.